Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο ύμνηστος καθηγητής μου, ο κύριος Ανδρουλάκης, ποινικού δικαίου, έλεγε πως το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικονομία είναι εφαρμοσμένο συνταγματικό δίκαιο. Άπτεται τις ίδιες τις λειτουργίες του κράτους δικαίου και τις προστασίες των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπ' αυτή την έννοια, κάθε παρέμβαση σε αυτό πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία, αιτιολογημένη και εντελώς ανάλογη προς τις αληθείς ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Αυτές είναι οι γενικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτριά μας στις Επιτροπές τόνισε εμφατικά πως πρέπει η νομοθέτηση στο πεδίο του ποινικού δικαίου να είναι προσεκτική, συνετή και πάντα με πλήρη συνέστηση της ιστορικής ευθύνης του νομοθέτη. Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής δεν είμαστε δογματικοί, ούτε κρυβόμαστε πίσω από θεωρητικές κατασκευές. Έχουμε απόλυτη επίγνωση των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων και των προκλήσεων της κοινωνίας. Γνωρίζουμε καλά πως μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, στο σύνολό της μπορώ να πω, αισθάνεται και δηλώνει ανασφαλές. Η εγκληματικότητα επιμένει και αυξάνει. Για αυτούς τους λόγους χρειάζονται χωρίς αμφιβολία παρεμβάσεις. Ναι, πρέπει να είμαστε σκληροί με το έγκλημα. Ναι, πρέπει να είμαστε άτεκτοι στην εφαρμογή του νόμου, ειδικά σε ιδεχθή εγκλήματα, αδικήματα κατά της γεννητήσιας ελευθερίας και άλλα. Είναι όμως όλες οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράνομο σχέδιο νόμου σκόπιμες και επαρκείς? Κατά τη γνώμη μας, μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Και το λέμε αυτό γιατί στο σχέδιο νόμου που έχουμε στα χέρια μας χαρακτηρίζεται από μια τιμωρητική λογική. Προχωράτε σε μια γενική αυστηριοποίηση των ποινών και το κάνετε χωρίς συγκεκριμένη στοχοθεσία. Χωρίς ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα που να αποδεικνύουν όχι μόνο τη λογική αλλά και την ουσιαστική επιδίωξη πίσω από αυτή την επιλογή. Με το συζητούμενο σχέδιο νόμου επενδύνεται για πολλαστή φορά στα κείμενα δύο θεμελιώδων κωδικών όπως ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας πριν αυτοί προλάβουν να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν μετά από κοινό ικανό χρόνο ισχύως μέσα από την κοινωνία και την δικαστική πρακτική. Επενδύνεται όμως πρόχειρα και αποσπασματικά, ακολουθώντας για άλλη μια φορά την επικαιρότητα. Κλασική συνταγή της κυβέρνησής σας που επιμένει να πορεύεται χωρίς σχέδιο και νομοθετεί βασιζόμενη πάνω στα αποκόμματα των εφημερίδων και με βάση το θυμικό της κοινής γνώμης. Της κοινής γνώμης που ας μην κρυβόμαστε, ξέρουμε πολλές φορές κατευθύνεται και αποπροσανατολίζεται σκοπίμως. Αρνείστε να δείτε το συνολικό πρόβλημα της εγκληματικότητας και της έλλειψης ασφάλειας. Στουθωροκαμιλίζεται θεωρώντας και προβάλλοντας στην κοινωνία την άποψη ότι οι υψηλές ποινές από μόνες τους φέρνουν μείωση της εγκληματικότητας, ενώ ξέρετε πως κάτι τέτοιο διεθνώς δεν αποδεικνύεται από την ομολογία πουθενά στον κόσμο. Ακολουθείτε τον εύκολο δρόμο ικανοποιώντας δήθεν αυτό που απαιτεί η κοινωνία, ο κόσμος, οι πολλοί, γιατί δεν θέλετε να αναλάβετε τον παιδευτικό ρόλο που οφείλει να έχει μια κυβέρνηση ενός σύγχρονου και δημοκρατικού κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι πολλές από τις διατάξεις είναι ορθές και βέβαια θα τις στηρίξουμε και θα τις υπερψηφίσουμε. Αυτές οι ποινές που πρέπει να εκτείονται πραγματικά πρέπει να υποβάλλονται στις περιπτώσεις βιασμών, ενδοοικογενειακής βίας και άλλων βαρύτατων πράξεων. Είναι θετικές. Όμως πρέπει να μην ξεχνάμε εδώ το πραγματικό διακύκευμα. Πρέπει να μην αποπροσανατολιζόμαστε. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η ποινική καταστολή είναι το απολύτως αναγκαίο, αλλά καταληκτικό στάδιο στη διαδικασία αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου της εγκληματικότητας. Γι' αυτό και η σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία οφείλει να έχει όχι μόνο ποινές, αλλά και ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο αντιεγκληματικής πολιτικής. Με έμφαση στην πρόληψη, στην κοινωνική συνοχή, στην εκπαίδευση, με βαθύες τομές στη βάση της κοινωνικής συμβίωσης.
Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση από τα κάτω, μελετημένη και στη βάση των διεθνών προτύπων αντιγκλιματικής πολιτικής. Ασφαλώς και χρειάζονται ποινές, και μάλιστα αυστηρές. Είναι αναγκαίος ο ποινικός κολασμός και πρέπει να διαφυλακτεί η λειτουργία της γενικής και ειδικής πρόληψης στον χώρο του ποινικού δικαίου. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, κύριε Υπουργέ. Είναι αναγκαίο να δούμε ξανά την κατάσταση και την λειτουργία και των ελληνικών φυλακών. Το σωφρονικό σύστημα νοσεί. Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς πρόληψη για τη μελλοντική εικόνα των σωφρονιστικών καταστημάτων που ήδη είναι επιβαρημένα με υπερπληθυσμό κρατουμένων. Και όλα αυτά ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης αγνοεί την ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου σωφρονιστικού κώδικα. Από το 2011 εκκρεμεί η μεταρρύθμιση αυτή όταν η τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκρότησε τη σχετική νόμο παρασκευαστική επιτροπή. 10 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε να υπάρξει πρόοδος με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που ακολούθησαν. Εμείς εμένουμε στην ανάγκη εξυγχρονισμού του σωφρονικού συστήματος με πραγματική έκτηση ποινών για τα σοβαρά δικήματα και ταυτόχρονη όμως ενίσχυση και της εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων έκτησης ποινών όπως γίνεται σε κάθε ευνοούμενη πολιτεία του 21ου αιώνα. Και επιτέλους ας μεριμνήσει η κυβέρνηση για να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της κοινοφελούς εργασίας που ανεστέλει από την ίδια και ακόμη παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Πότε επιτέλους θα υπάρξει κάποια πρόοδος στο ζήτημα αυτό? Πώς περιμένουμε να εξανθρωπίσουμε τις φυλακές μας όταν κλείνουμε τα μάτια και δεχόμαστε να στηβάζονται χιλιάδες κρατουμένων για μη ιδεκτή ή ακόμη και λιγότερα σοβαρά εγκλήματα που θα μπορούσαν να εκτείουν αλλιώς τις ποινές τους? Και τέλος, για ποιο σωφρονιστικό σύστημα μιλάμε όταν ακόμη και αυτή η έννοια του σωφρονισμού παραμένει ζητούμενο? Αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχει σωφρονιστική απλώς τιμωρητική λογική στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα? Υπάρχει η παραμικρή φροντίδα για τη βελτίωση και κυρίως για την ομαλή επανένταξη του κρατουμένου στο κοινωνικό σύνολο? Δυστυχώς φοβούμαστε πως όχι. Και σίγουρα το παράνομο σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Αρκείται σε παρεμβάσεις, άλλες αναγκαίες, άλλες εντελώς άστοχες και επικίνδυνες. Δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί με συνεκτικό τρόπο επί της αρχής, γιατί πολύ απλά το νομοσχέδιο στηρείται αρχής, σε εισαγωγικά. Αποτελεί απλώς ένα άθροισμα πλήνθων και κέραμων άτακτος ερημένων που αντιποκρίνεται σε μια αμιγώς επικοινωνιακή διαχείριση της επικαιρότητας που φυσικά σε ορισμένα σημεία μας βρίσκει, όπως είπαμε, σύμφωνος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ στο άρθρο 36 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Πρόκειται για μια απαράδεκτη διάταξη κατά την άποψή μας. Και το λέω αυτό, γνωρίζοντας τη ζημιά που έχουν κάνει όλα αυτά τα αντιεπιστημονικά άρθρα περί συνωμοσιών κάποιων ισχυρών εναντίον της ανθρωπότητας ή περί δήθεν επικινδυνότητας των εμβολίων σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις τρελές και τις αντιμετωπίζουμε δυστυχώς καθημερινά στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους παραπλανόμενους να ακολουθήσουν το δρόμο της επιστήμης και να επιλέξουν την προστασία του εμβολίου και όχι εξόρκεια και διάφορα υπονοούμενα. Όμως, τα παραπάνω δεν δικαιολογούν την εν λόγω διάταξη. Δεν δικαιολογούν την νομοποίηση της λογοκρισίας. Με το συγκεκριμένο άρθρο βαδίζεται σε επικίνδυνα μονοπάτια και βάζεται σε σοβαρό κίνδυνο την συνταγματικά κατηχειρωμένη ελευθερία του λόγου. Μετατρέπεται το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων σε έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, καθώς πλέον δεν θα είναι αναγκαίο να επέλθει όντως το αποτέλεσμα του φόβου ή της ανησυχίας, αλλά θα αρκεί η δυνατότητα των ειδήσεων να προκαλούν ανησυχία και φόβο. Πρόκειται για παράνοια. Ξέρετε πόσες ιστοσελίδες υπάρχουν στο διαδίκτυο που παρουσιάζουν τα συμπτώματα του απλού κρυολογήματος ως τα πλέον ύποπτα για τους πιο θανατηφόρους καρκίνους? Προφανώς και όλες αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο. Δηλαδή τι θα κάνετε? Θα αρχίσετε να επιβάλλετε ποινές? Θα είναι αυτές κακουργηματικές πράξεις?
Μιλάτε για κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού στην ευρύτερη, σε εισαγωγικά, κυρίαρχη άποψη. Πώς θα μετράτε αυτό το κλονισμό εσείς? Και επιπλέον, τι πάτε να κάνετε να απογορεύσετε το δικαίωμα της αντίθετης άποψης? Γι' αυτό η διάταξη αυτή, έτσι όπως διατυπώνεται και αν δεν αλλάξει, δεν είναι δικαιολογία αντιεμβολιαστές και όσες τρέλες αυτοί υποστηρίζουν. Δεν γνωρίζετε πως η επιστήμη προχωρά και κτίζει μέσα από αυτές τις προκλήσεις τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις? Δεν χρειάζεται η επιστήμη το ποινικό κώδικα και την απογόρευση της ανοησίας για να προχωρήσει ή να πείσει? Η παιδεία είναι το βασικό εργαλείο της και πρέπει να είναι το εργαλείο σας. Πρόκειται λοιπόν για μια καθαρά οπισθοδρομική, φοβική και κυρίως επικίνδυνη διάταξη που πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Η αυστηροποίηση της απόλυσης με όρους και η αύξηση του χρονικού πλαισίου είναι θετικές. Αλλά αν στα χρόνια αυτά που κάποιος παραμένει έγκλειστος, δεν λάβει και τον σαφρονισμό που πρέπει, όλες αυτές οι διατάξεις παραμένουν κενές νοήματος και θα φτάσουν στο σημείο αν είναι απλώς τιμωρητικές. Το σαφρονικό μας σύστημα δεν θα διορθωθεί μόνο μέσα από τέτοιες διατάξεις. Πρέπει να διευρυνθείτε ουσιαστικά και να καταθέσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης του σοφρονιστικού μας συστήματος. Όσο επιμένετε να νομοθετείτε, αντιμετωπίζοντας την κοινωνία σαν ένα διψασμένο σε εισαγωγικά αίμα πλήθος σε μια ρωμαϊκή αρένα, θα καταφεύγετε σε επικοινωνιακές λύσεις που δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό και δεν λύνουν τα προβλήματα. Αντίθετα, δημιουργούν νέα, ίσως και πιο επικίνδυνα. Εμείς στο κίνημα αλλαγής και τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαστε πρωτοστάτες και αρρωγοί κάθε είδους προσπάθειας εξυγχρονισμού, επιτάχυνσης και βελτίωσης της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά σταθούμε και σταθερά απέναντι σε κάθε προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης με επικοινωνιακού τύπου διατάξεις που θέτουν τελικά σε κίνδυνο την ευημερία και συνοχή της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.